Η δεύτερη είδηση της ημέρας είναι ισχυρή σεισμική δόνηση. Καθώς σήμερα στην Κρήτη ξύπνησαν κατά κάποιο τρόπο μνήμες με αφορμή ισχυρή σεισμική δόνηση 5,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. 7 το πρωί για την ακρίβεια, με επίκεντρο θαλάσσιο χώρο 48, θαλάσσιο χώρο 48 χιλιόμετρα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά νοτιοδυτικά της Άρβης, σε θαλάσσια περιοχή, και γι' αυτό δεν δημιουργήθηκαν ζημιές, δεν είχαμε ζημιές και δεν καταγράφηκαν και προβλήματα εκεί στις περιοχές που επηρεάστηκαν. Μία από αυτές και ο Δήμος Φεστού. Που έχει πολύπαθος ο Δήμος. Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον Δήμαρχο. Κύριε Νικολιδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ταρακουνήθηκε η Κρήτη και η περιοχή σας. Να πούμε ότι σε ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή ο κρατικός μηχανισμός. Για πείτε μας, δεν υπάρχουν προβλήματα, σωστά, δεν υπάρχουν ζημιές? Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον από την ανίχνευση που έχουμε κάνει εμείς, δεν υπάρχουν ζημιές. Υπήρξαν κάτι μικροπροβλήματα στο αγροτικό δίκτυο, τα οποία εύκολα αποκαταστάθηκαν. Ιδιαίτερες ζημιές λοιπόν δεν υπάρχουν. Υπήρξε πανικός αρκετός, ναι, γιατί δυστυχώς οι μνήμες είναι πρόσφατες. Υπήρξε φόβος, αλλά ευτυχώς μείναμε με εκεί πέρα. Μάλιστα. Από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσατε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες κινήσεις. Αλήθεια. Υπήρχαν αυτοψίες. Ακριβώς. Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας επικοινώνησα μαζί του. Αυτόματα είχαμε τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλους τους προέδρους των Νότιων Παραλίων, εκεί πέρα τουλάχιστον που ήταν πιο κοντά. Ναι. Υπήρξε η πληροφόρηση ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Προβλήματα είχαμε μόνο σε κάποιο χωριό. Θεωρώ ότι αυτό όμως ήταν το βράδυ από τη βροχόπτωση, γιατί στα Νότια υπάρχουν, φέτος έχουν δημιουργηθεί αρκετές βροχοπτώσεις και είχα μια καταιγίδα στη σημασία και σε ένα επαρχιακό δρόμο, τον οποίο εν μέρει έχει αποκατασταθεί, αύριο θα τελειώσει και αυτό, αλλά ευτυχώς από το σεισμό ήταν μόνο ο φόβος. Και τέλος καλό, όλα καλά, θέμα να ελπίζομαι. Από την άλλη πλευρά, η ψυχολογία των κατοίκων της περιοχής πώς είναι? Έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά και ακόμα ένα σεισμό σίγουρα τους προκαλεί έτσι ένα άγχος. Αυτό είναι λογικό όμως, Έχουμε περάσει μια χρονική περίοδο που ζούσαμε καθημερινά με σεισμούς, με τα σεισμικές δονήσεις. Σωστά. Και εκεί πέρα ήταν ο φόβος μας κατά πόσο θα υπήρχαν, ήταν ο κύριος σεισμός. Φυσικά επικοινωνήσαμε με τον κύριο Τσελέτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο σεισμός ήταν στη θάλασσα σε μεγάλο εστιακό βάθος, τόσο ώστε δεν περιμένουμε ιδιαίτερους μετασεισμούς όπως και έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το φαινόμενο που είδαμε, το σεισμικό φαινόμενο που είχαμε χθες, θα τελειώσει έτσι. Δήμαρχε, και τέλος καλά, να περάσουμε. Ακριβώς, να περάσουμε καλές γιορτές. Κακά τα ψέματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τουλάχιστον καλές γιορτές. Τα περισσότερα προβλήματα, μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται σε ετοιμόρροπα κτίσματα, σε παλιά σπίτια. Έχει υπάρξει κάποιος προέλεγχος, κάποιες αυτοψίες σε κόκκινες συνοικίες, περιοχές, σπίτια από τη Δημοτική Αρχή και από τις υπηρεσίες σας? Ακούστε, εμείς έχουμε καταγράψει κάποια σπίτια τα οποία είχαν επιπονηθεί από τους πρώτους σεισμούς. Υπήρχε μια επιπόνηση. Η διαφορά είναι μία, ότι θεωρώ ότι και εκεί πέρα οι ζημιές δεν ήταν ιδιαίτερες. Έχουν δοθεί φυσικά στο κέντρο που για να έρθουν να ελέγξουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει γίνει έλεγχος ακόμα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά ήταν πραγματικά στο κόκκινο-κόκκινο, τόσο ώστε να μην είναι κατοικήσιμα. Και αυτή τη στιγμή φυσικά βγήκανε κάποιοι δικοί μας, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα, δεν... Δήμαρχε. Στο πρόβλημα μπορούμε να πούμε ότι... Ας ελπίσουμε με τα σεισμική δραστηριότητα να εξελιχθεί ομαλά, να κάνουμε καλές γιορτές. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με σεισμικές δονήσεις βέβαια και να είμαστε προετοιμασμένοι. Να είστε η καλά. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη τις έχουμε συνηθίσει. Βέβαια. Απλώς... Επ' ευκαιρία θέλω να πω κάτι όσοι μας ακούνε, ότι έχουμε κλείσει τις ειρλανδικές διαβάσεις, οι οποίες είναι στο Δήμο μας, στο Γεροπότομο. Έχουν κατέβει αρκετά νερά και έτσι αναγκαστήκαμε. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, διαβάσεις. Βέβαια. Μια περίεργη εβδομάδα. Ο κόσμος, ο οποίος... Για τις καιρικές συνθήκες. Ακριβώς. Είναι μια περίεργη εβδομάδα. Μην ξεχνάμε το ατυχές γεγονός. Βέβαια. Να είστε καλά, να είστε καλά.